Το μαθησιακό αντικείμενο «Δελτίο καιρού» είναι κατάλληλο για τη διερεύνηση και τη διάκριση της έννοιας του καιρού, μιας έννοιας που οι μαθητές και οι μαθήτριες την ακούν πολύ συχνά, αλλά και τη βιώνουν στην καθημερινή του ζωή. Προσφέρονται 3 διαφορετικές εκδοχές χρήσης μέσα από αντίστοιχες δραστηριότητες. Δημιουργία του χάρτη πρόγνωσης με δελτίο καιρού το οποίο δίνεται, αναζήτηση δελτίου καιρού και δημιουργία του χάρτη πρόγνωσης για την περιοχή κατοικίας των μαθητών και μαθητριών, δημιουργία δελτίου καιρού με δοσμένο το χάρτη πρόγνωσης. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτονται ποικίλες διδακτικές καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης και τις δεξιότητες που θέλουμε κάθε φορά να καλλιεργήσουμε στους μαθητές και τις μαθητριές μας. Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες κάνουν υποθέσεις για τη σημασία των συμβόλων που βλέπουν και πώς με αυτά, με το δελτίο καιρού που δίνουμε, μπορούν να δημιουργήσουν έναν χάρτη καιρού για μια συγκεκριμένη ημέρα στην Ελλάδα, σαν αυτόν που βλέπουν στα καθημερινά δελτία ειδήσεων, στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες. Έτσι, εισάγοντας τους βασικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο καιρός. Θερμοκρασία, άνεμοι, κατακρημνίσματα, κατάσταση του ουρανού, νέφη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού κάνουν τις υποθέσεις τους, μπορούν να δουν το υπόμνημα και να επιβεβαιώσουν, να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τα λάθη τους. Και στη συνέχεια, ως μικροί μετεωρολόγοι, να δημιουργήσουν το σωστό χάρτη καιρού σύμφωνα με το δελτίο που ακούν ή διαβάζουν. Στην προσπάθειά τους αυτή μπορούν να βοηθηθούν από την εκφώνηση και τους υπότιτλους που κάθε φορά εμφανίζονται. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθεί καταιγίδα στα βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο νότιο Ιόνιο θα είναι νότιο-ανατολική, μέτρη ισχυρή, 3 με 5 μπουφόρ. Σε ένα δεύτερο επίπεδο προσέγγισης της νέας γνώσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναζητήσουν το δελτίο πρόγνωσης καιρού για την περιοχή στην οποία κατοικούν και στη συνέχεια να φτιάξουν τον αντίστοιχο χάρτη πρόγνωσης καιρού. Ή εναλλακτικά να τοποθετήσουν σύμβολα επάνω στον χάρτη και να συντάξουν στο τετράδιό τους το δικό τους δελτίο καιρού. Με αυτό το μαθησιακό αντικείμενο, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλλιεργούν δεξιότητες κριτικής ακρόασης κειμένου, αποκωδικοποίησης συμβόλων, δημιουργίας χάρτη και παραγωγής γραπτού λόγου. Επιπλέον, διακρίνουν ότι στον καιρό μιλάμε για τις συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η οποία μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο και από ημέρα σε ημέρα. Επίσης, μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση για την έννοια του καιρού και να καταλήξουν στον ορισμό του. Αυτό θα βοηθήσει αργότερα τα παιδιά να διακρίνουν τις έννοιες καιρός και κλίμα που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δημιουργεί πολλές παρανοήσεις στους μαθητές και στις μαθήτριες.